Τιμήθηκε κυρίες και κύριοι σε συνέδριο στη Λευκοσία ο νέαρχος Κλειρίδης με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 125 χρόνων από τη γέννησή του. Ο νέαρχος Κλειρίδης άφησε πλούσιο έργο το οποίο αποτελεί πρότυπο για τις νεότερες γενιές και φάρο καθοδήγησης των πνευματικών ανθρώπων. Ο νέαρχος Κλειρίδης γεννήθηκε στον Αγρό το 1892 με πολυσχηδές εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο. Μεγάλη προσφορά στη γενέτειρά του. Είναι ένας από τους πολυγραφότερους Κύπριους συγγραφείς. Τιμούμε σήμερα συλλογικά το έργο του και ευελπιστούμε στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του νέαρχου Κλειρίδη ότι η διάδοση του έργου του, του χαρακτήρα και του ήθους του θα αποτελέσουν και θα συνεχίσουν να αποτελούν πρότυπο για τις νεότερες γενιές και φάρο πνευματικών ανθρώπων καθοδηγητή. Το συνέδριο για τη ζωή και το έργο του νέαρχου Κλειρίδη έγινε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 125 χρόνων από τη γέννησή του. Τις εργασίες του συνεδρίου κήρυξε ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κλειρίδης, εγγονός του αείμνηστου νέαρχου. Ο μόνος πλουτισμός τον οποίο επεσόρευσε ο νέαρχος Κλειρίδης όλα αυτά τα χρόνια, τις δεκάδες χρόνια που εργάστηκε, ήταν η πνευματική του εργασία. Χαιρετισμού στο συνέδριο απίφθηναν ο πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Φίλιος Φυλακτού, και ο Δημήτρης Πολυκάρπου εκ μέρους του Σωματείου Σύλλογος Αγροτών και Φίλων Αγρού. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τεράστιο αγώνα για τις χείρες και τα ορφανά των δασκάλων. Το καταγράφει ο Ανδρέας ο Κασουλής στο βιβλίο του στη σελίδα 416, κάνει μια εκτενή αναφορά στο πώς ο νέαρχος Κλειρίδης διεκδίκησε οι συντάξεις των εκπαιδευτικών των δασκάλων να μεταφέρονται στις χείρες και τα ορφανά. Το πνεύμα σου και οι ιδέες σου, αγαπητέ μας δάσκαλε, και πνευματικέ μας ευεργέτη, μας καθοδηγεί και μας δείχνει τον δρόμο της προόδου, της αγαθοεργίας, της αγάπης προς την Ορθοδοξία. Ο νέαρχος Κλειρίδης μεταξύ άλλων εξέδωσε σχολικά βιβλία και αυτοτελή έργα, πέραν από μελέτες του στον τοπικό τύπο, ενώ ήταν διευθυντής με τον Κύπρο Χρυσάθη του περιοδικού «Η Χαρά των Παιδιών».